Ναι, ποιο είναι? Ναι, ποιο είναι? Πες μου, Νικόλαε, έχεις πάει ποτέ σε μπουρδέλο? Έχω πάει, αλλά δεν έχω γαμίσει. Μόνο μπουρδελότσαρκα. Εγώ δεν έχω πάει ποτέ. Δεν έχω γαμίσει. Αλλά τώρα θα γαμίσω τους Πέρσες. Δεν είμαι κούκλος. Ναι, αλλά δεν έχεις γαμίσει ακόμα. Φόρτωσε! Μας έχεις πρίξει! Θα τους σκοτώσω, παιδιά, δεν τους αντέχω. Τα αρφανά πορεύονται και οι χείρες κονομιούνται κορόιδα εδώ μέσα. Στο Elden Ring με μία άρπα. Και ήταν και ξεβράκωτη. Κάθε string. Της άρπας, να το πούμε αυτό. Κάθε string. Ναι. Τι ψέματα λέμε για να κάνουμε σεξ. Καλά, δεν ακούσει καν αυτά που είναι να σου πει. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα, μόνο το σεξ μας ενδιαφέρει. Ο Ατρέας από εκεί που ήταν 11 χρονών έχει γίνει 14 και έχει εξελιχθεί. Δηλαδή από τρομερή ηλικία για να πάει από Fortnite σε League of Legends. Γεια σας, καμπλάκια. Θα το παίξουμε. Τρίο έχεις κάνει. Τα πάντα έχω κάνει. Με diamond στο LOL. Σε έχουν ανεβάσει, σε έχουν μπουστάρει. Δεν θα πω τίποτα. Άσε ρε πονηρέ. Κόφτω την μπάλα! Δεν καταλάβαινε τι έκανε. Κόφτω την καριέρα, κόφτω! Έπαιρνε ζωές. Τι κάνει ο Ατσόα, βοηθός με προνητή είναι, ας πούμε. Καμιά διευκόλυνση κάνεις, καμιά δόση. Πρέπει λέει να πούμε δεν βγαίνω, μάνα μου. Άμα είναι έτσι, πάω σε άλλον, γιατί εμένα μου έχουν πει ότι είναι ένας μαντράς πιο κάτω που κάνει. Κάτσε, ρε ψηλέ να πούμε. Θα το δώσω να θα σου κάνω. Άντε, επειδή είσαι εσύ. Πόσο θέλει να κοντός ακόμα. Ωραίος, το έχει ιδιάσει. Ρε το Σπύρο Μπιμπίλα μου θυμίζει ο Ατρέας. Λοιπόν, μαλάκες, κανονίστε την πορεία σας. Σήμερα θα έρθουν οι Πέρσες. Και το έχω παίξει άσουσο στοίχημα. Τολμαδάκια. Μαλάκα. Ποιοι είναι, πόσοι μητσοτάκηδες υπάρχουν εδώ πέρα. Έχει μπαγκάρει το παιχνίδι και μου βγάζει μητσοτάκηδες. Αλλά αυτοί είστε. Δεν είναι cool, είναι το Dark Souls των Slenderman. Γίνεται πιο δύσκολα όσο προχωράει. Ναι, πραγματικά. Δεν είναι το Dark Souls του Flair. Then I took an arrow in the knee. Why do you wear a mask? Do you know this is... Άκου εδώ, γιατί φοράς μάσκα, δεν ξέρεις τι είναι παράνομο. Όχι, πλέον είναι παράνομο να μην φοράς. Ναι, πραγματικά πώς αλλάζουν οι εποχές. Πλέον πρέπει να φοράς μάσκα. Πάω και αγοράζω Xbox Game Pass όταν βγαίνει κάποια πολύ μεγάλη κυκλοφορία, απλά και μόνο για να την παίξω. Ακούστηκε κάπως αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε να πούμε. Αυτά είναι τα καλύτερα άλογα που έχουμε αυτή τη στιγμή να πούμε στον υπόδρομο. Ο πρώτος εδώ πέρα που βλέπεις γαμάει 10 φοράδες στην καθισιά του να πούμε. Και βγαίνει και πρώτος γκανιάν. Μήπως είναι λίγο μεγάλο για το μικρό κεφαλάκι. Προσάρμοσέ το. Μπορεί να είναι μεγάλο. Δεν χρειάζεται, μικρόφωνο έχεις ήδη. Έχω μεγάλο κεφαλάκι. Το πέρασε το υπονοούμενο γρήγορα τη Εύα. Χορηγός μας το οποίο είναι σαν να βγάλες ένα πενιντάρικο από τη τσέπη σου και να το βάλεις στο μπουφάν σου. Πραγματικά είναι τόσο cringe. Στην προκειμένη περίπτωση, εμένα μου αρέσει πιο πολύ η Ρέιτσελ η Άσλι, αλλά άμα είναι να κάνουμε σεξ έστω με τη μάτι σου, από το να μην κάνουμε καθόλου, νομίζω ότι δεν μας χάλαγε. Έχετε σκέψει για την πραγματικότητα? We skip the question. Θα σου απαντήσω εκτός αέρα. Να σου πω, αν βγάλω την μπλούζα μου. Θα μας κλείσουνε. Εσύ είσαι ο Ανδρέας. Εγώ είμαι ρε ψηλέ να πούμε και εδώ πέρα είναι το μαγαζάκι μου. Ήμουνα άνεργος. Κάνα οκτάρι χρόνια ήμουν. Περιμένουμε πόσα λεπτά να παίξουμε. Loading, 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 loading. Αμάν πια ρε παιδάκι. Λέει 215 χιλιόμετρα και δείχνει έναν τύπο να τρέχει. Υποτίθεται ότι είσαι racing game. Δεν είσαι βίντεο παιχνίδι για την άθληση, για το fitness. Οπότε γιατί είσαι έναν τύπο να τρέχει. Σούπα ρε μαντιά. Ποια είσαι και δεν δίκεσαι. Εσύ γιατί κάνεις τέτοια. Ποια είσαι και δεν δίκεσαι. Στο καλό. Στο καλό. Πω από μια φιδάρα, έλα Γιώργη. Πω από μια στροφάρα, έλα Γιώργη. Πω από μια στροφάρα, έλα Γιώργη. Πήραμε και την κολόνα μαζί. FIFA, ό,τι χειρότερο. Εύχομαι τα χειρότερα σε αυτούς που σκέφτηκαν αυτό το παιχνίδι. Αλλά το αγαπάμε κιόλας. Είναι σχέση αγάπης και μίσους. Κυρίως μίσους, αλλά έχει ξεσπάσματα αγάπης. Μου θυμίζει εμένα στα νιάτα μου για κάποιο λόγο. Φτιαγμένος είναι με τα αμορτισέρ του, με τα λάστιχά του, με τα έτσι του, με τα γιος του να πω. Ωραία, αυτόν θέλω. Θα τον ονομάσω Κούλι. Ωραίο όνομα το δώσω ψηλέ να πούμε γουρλίδικο, έτσι. Πάτησα το space πριν για να πηδήξω και να μπω. Για να πηδήξω στην πισίνα. Ναι, αυτό εννοούσα. Πάτησα το space, γιατί λέμε το space θα πηδήξει. Λαράκι, θα μου πεις που θα βρω εισιτήρια για να πάω στην Κρήτη ή θα στα γάμισω όλα εδώ. Κοίτα ρε ψηλέ να πούμε εγώ άμα μου δώσεις κανένα φραγκάκι. Εντάξει, στο ρημάζω το μπουρδελάκι. Τέλεια, την έκοψε. Ε, γάμισου μαλάκα. Δεν έδωσε φάουλ. Όποτε μας σκοτώνουν θα μεγαλώνουμε κατά ένα χρόνο. Δεν μου δίνει το εφάπαξ ο Κούλης. Μας κόψανε τις συντάξεις. Γκίνια με έχει φάει πολύ γκίνια. Έχασα το μάτι μου. Πήγα προχτές έπαιξα, μου πήρα την ψαροταβέρνα, μου πήρα το πλοίο. Τα χάσα όλα. Δηλαδή εσύ τώρα δεν έχεις καράβι για Κρήτη. Έχω ένα μικρό καραβάκι αλλά είναι ψαρογάικο. Δεν ξέρω αν μπορεί να σε μεταφέρει. Αλλά άμα θέλεις. Γκίνια, έχω πάει σε κάτι γριές να με ξεματιάσουνε. Δεν έχει γίνει τίποτα, τα έχω χάσει όλα. Οκ, okay, η συμβαλία. Για γύρισε λίγο πίσω αυτή που φοράει. Μισό λεπτό. Ντύνεται αμέσως. Θες να πάρεις μάτι και στην κολάρα, έτσι. Πάντως φαίνεται ωραίο. Σ' αρέσει να τσεκάρεις κολαράκια. Λοιπόν,
Λέγε ψηλέ, ωραίο παλικάρι σε βλέπω. Γαμάμε κανένα μουνάκι να πούμε να πάρουμε κι εμείς μάτι. Κάτι παίζει, εντάξει. Εγώ στην ηλικία σου τις έπαιρνα δυο-δυο. Ναι, όλοι στην ηλικία μου γαμούσατε. Ρε άκου τώρα εμένα που σου λέω. Κατουρούσατε καθόλου? Κοίτα τι έκανε ρε μαλάκα ο goalkeeper. Του ήρθε η μπάλα με αργή ταχύτητα και την πέταξε έτσι. Της έδωσε μπουνιά της μπάλας. Η διάλογη είναι αυθόρμητη. Μα σοβαρά. Ναι, υπάρχει κάποιο σενάριο τώρα. Είναι όπως οι ταινίες πορνό. Δηλαδή υπάρχει ένα κόνσεπτ και ο καθένας μιλάει όπως θέλει. Θα σου πιάσω λίγο το εντάξει. Ναι. Με μένα ολοκληρώνεις. Με σένα. Ναι. Η συνεδρίαση της Ιταλικής Γερουσίας διεκόπη για να παίξει ταινία πορνό με το Final Fantasy. Ένα GameCube controller σε σχήμα ανδρικών γενετικών οργάνων. Βλέπετε πώς δένουν οι ειδήσεις μεταξύ τους. Αμα λέει ένας κόλος. Δώσε ένα κουράγιο. Όχι, ένα vibrator. Έχεις βρώμικο μυαλό. Δεν υπάρχει κανείς online να παίξω. Δεν υπάρχει κανείς να παίζει αυτό το κολοπέχνιδο. Εντάξει, είναι από 700 μέχρι 1200, ξέρω εγώ, ανάλογα σε τι σκάλπερ θα πέσει. Ship of Fools. Και πόσοι δεν έχετε βρεθεί σε ένα πλοίο με ηλίθιους, με χαζούς ανθρώπους μέσα. Νομίζω ένα συνηθισμένο φαινόμενο το καλοκαίρι στα ταξίδια μας. Οι πιο χαζοί από όλους είναι οι εργαζόμενοι του πλοίου που βάζουν το air condition στους μείον 20 βαθμούς και γίνεται αντακτική το πλοίο. Μα τι δίνει φάουλ πέρα την μπάλα! Και κίτρινη κάρτα! Ούτε στο Μουντιάλ της Κορέας τέτοια παράγκα, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ω, να η καψούρα! Σε θέλω ολόκληρη ρε παιδί μου, σε γουστάρω, θέλω να σε κάνω βασίλισσα. Α, θα τελειώσουμε κιόλας. Ανοίγει και το στάμινα μας, δεν βγαίνει η αντοχή μας. Εγώ γνωρίζω ότι όταν ένας άντρας τελειώνει, του έχει φύγει ένα μέρος από την αντοχή του. Τώρα το house party τα λέει διαφορετικά. Μπράβο, Άσλι, μπράβο. Σας ανεβάζει το στάμινα. Θα την πάρουμε για NPC στο Skyrim, για κομπάνιο να μ' ανεβάζει το στάμινα. Άντε, το βάλω βρουλιώτης. Πω πω φίλε, ο Νίβο, ίδιος ο Νίβο είναι. Τι free to play, ούτε free to play δεν αξίζει να το παίξεις. Χάνεις την ώρα σου, έπρεπε να σε πληρώνουν με την ώρα για να το παίζεις αυτό το πράγμα. Ότι τις γυναίκες καμιά φορά τις μπουστάρουν στο League of Legends. Εγώ στο CSGO οπότε ανοίγω το voice chat μου λένε πήγαινε πίσω στην κουζίνα. Θέλουμε απλά να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη ενός μικρού κοριτσιού. Σίγουρα έχει ξανακάνει. Να το. Να το μικρό κορίτσι, μα μισθεύτε και τα μάτια. Βλέπει καμιά σε καλά. Και ο μαλάκας θα μοντάρει. Όχι, όχι, δεν θα ξαναπεί τίποτα. Την ίδια μέρα έχουμε τον Demon Slayer και τον Nintendo Switch. Έχει βγει το λάτινο του. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με γαμάς κι άλλο στο μοντάζ. Και επίσης να πω ότι η Χριστιανά μου έχει εξομολογηθεί το ότι ευχαρίστω θα φάσουν την παγιονέτα. Καλά, δεν τρέφεσαι. Αλλά αυτό είσαι. Αλλά αυτοί είστε. Μου φαίνεται θα κόψω πολλά στο μοντάζ. Του άρεσε. Κάτω, τα αφήσω όλα μέσα. Έχει όλα και αυτό μου πήρε. Θα τα αφήσω όλα μέσα. Oh no!